σε μια μεγάλη συγκέντρωση παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου, δημάρχων και ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μίλησε ο Αργύρης Δινόπουλος του Μαρούσι, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός και στις επερχόμενες εκλογές θα καταδικάσει το χθες και θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σε αυτές τις εκλογές καλούμαστε όλοι να επιλέξουμε την αλλαγή απέναντι στη στασιμότητα. Ο Αργύρης Δινόπουλος στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κοινωνικό πρόσωπο που μπορεί και πρέπει να δείξει η Νέα Δημοκρατία με την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων Ελλήνων. Και είναι η δική μας η παράταξη η οποία καταξίωσε τις έννοιες αυτές στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Είναι μεγάλη αλλά και η ευθύνη για ένα νέο βουλευτή, ειδικά στη Β' Αθηνών. Η Βουλή ήταν, μπορώ να σας πω, μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Γιατί στις συνεδριάσεις έχω ακούσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές φωνές. Γιατί είμαστε εμείς που ξέρουμε να δίνουμε πάντοτε τις μεγάλες μάχες. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έρχεται κοντά σε εμάς. Εμάς δεν μας τρομάζει το πολιτικό κόστος, ειδικά όταν πρόκειται για εθνικά ζητήματα και για ζητήματα τα οποία έχουν αναφορά και στις επερχόμενες γενιές. Πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να κοιτάει τον ψηφοφόρο στα μάτια για να του λέει την αλήθεια. Όταν λοιπόν συζητάω με μια κυρία η οποία ήταν και μεγάλη, ήταν 70-75 χρονών και μου λέει, παιδάκι μου, εγώ παίρνω μια σύνταξη 450 ευρώ. Κύριε Πάγκαλε, ακούστε, επειδή ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, και εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνουμε Λιβύοι. Τώρα, αν θέλετε να επιστρέψετε στο τριτοκοσμικό παρελθόν σας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δημόσια γιατί δώσατε το νερό της Μυστολίδας στον Εβραίο. Μεταλάψατε μάπιες και χήνες στο υποθετικό φυλάκιο. Όταν έχουμε φτάσει ο κάθε Έλληνας να πρέπει να πληρώσει 1000 ευρώ το χρόνο για τους τόκους των χρεών που αφήσατε, ήταν θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Νάτι, κύριε Ξενογιάννα, σας παρακαλώ, κύριε Τινόπουλε. Και δεν λέτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν υπάρχει λέγατε οικονομική κρίση διεθνής, μόνο στην Ελλάδα. Η τώρα τι λέτε, ισχυρίζεστε ότι πράγματι δεν υπάρχει διεθνής κρίση. Στα 170 ευρώ δεν είχατε τη σύνταξη. Όχι τα, όχι τα. Έτσι είναι, κύριε Αλέμπη. Υπάρχουν και στελέχη της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, τα οποία δεν διάγουν ένα βίο που συμβαδίζει πάντοτε με το σεμνά και ταπεινά. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί πρέπει να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης όταν δεν θέλουν, όχι όταν θέλουν. Ωραία, δηλαδή εσείς τι νομίζετε ότι έπρεπε να γίνει, κυρία Μακρύ, να στηθεί λαϊκό δικαστήριο, να μην παραπεμφθεί υπόθεση στη δικαιοσύνη. Εσείς παράλληλα θα μιλάμε. Μα είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης, ρε. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη με τεράστια πολιτικά αποθέματα. Βρείτε τα μεταξύ σας και μετά έλατε στην Βουλή. Ναι, αλλά είναι η πολλωστή φορά που λέτε ψέματα. Για πείτε μας λοιπόν, κυρία Κατσέλη, πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση, κυρία Λευρά, για πείτε μας. Όχι, να απαντήσεις στις κυρίες. Στις κυρίες απαντώ. Εσείς απαντάτε στον Τινόπουλο. Να μιλήσουμε λίγο πιο αργά, γιατί δεν μπορώ να σας προλαβαίνω. Ο πολιτικός λόγος όμως έχει μεγαλύτερη αξία
όταν είναι επίκαιρος. Θα αναφέρω άλλα 5 χτυπήματα στην πολιτική αξιοπιστία σας. Προβλήματα όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια, η κρίση της οικογένειας. Ευνοούσαν τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ σε βάρος βεβαίως της ελληνικής κοινωνίας. Που κυριαρχεί σε αυτή την θεραπευτική κοινότητα και σε όλες τις άλλες κοινότητες του ΚΕΘΕΑ. Όταν κανείς δεν είναι μόνος, μπορεί και υπάρχει ελπίδα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.